Η κυβέρνηση, συνεχίζοντας με ακόμα μεγαλύτερο ζήλο το έργο του κατόχου της, μας βομβαρδίζει με μια σειρά από νομοσχέδια για να αντιμετωπίσει, όπως ισχυρίζεται, τις παθογένειες του δημοσίου. Προωθώντας όμως μέτρα και αλλαγές που βάλουν ευθέως κατά των δικαιωμάτων και των κατακτήσεων των εργαζομένων. Αυτά άλλωστε αποτελούν και τον πυρήνα των παθογενειών, όπως λένε. Δεν είναι τυχαίο ότι το πρώτο νομοσχέδιο που κατέθεσε με την ανάληψη της διακυβέρνησης αφορούσε το λεγόμενο επιτελικό κράτος, πολύ πριν βήξει ο πρώτος Κινέζος από κορονοϊό. Με αφορμή τα έκτακτα μέτρα για την πανδημία, η εφαρμογή αυτών των μέτρων και των αλλαγών στο δημόσιο επιταχύνεται. Κάποια από αυτά, όπως η τηλεργασία, η εκπεριτροπή σε εργασία, μπορεί να είναι απαραίτητα όσο διαρκεί αυτή η πανδημία, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός στους χώρους δουλειάς και στα μέσα μεταφοράς. Παρ' όλα αυτά, η κυβέρνηση φαίνεται να επιδιώκει να παγιώσει την εξαποστάσεως εργασίας με διαφοροποιημένα ωράρια, με απογευματινή εργασία, στοχεύοντας βέβαια στην εξοικονόμηση πόρων. Πόρων οι οποίοι θα πέσουν στις πλάτες του ίδιου του εργαζόμενου, αφού η τηλεργασία θα διεξάγεται με εξοπλισμό και υποδομές που υπάρχουν ή πρέπει να βρεθούν στο σπίτι του κάθε εργαζόμενου, αλλά και θα ξεκυλώνεται το ωράριο που θα καλύπτει ένα μέρος του υπηρεινιακού χρόνου. Πρωτοπόρα σε αυτή την κατεύθυνση είναι και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, που ήδη προωθεί την διαστόματος του Υπουργού την απογευματινή εργασία, και ανάλογες ανακοινώσεις έχουν γίνει και για τους ΟΤΑ. Αντίστοιχες μεταρρυθμίσεις εφαρμόζονται σε σχέση με τις λειτουργίες των συνδικαλιστικών και άλλων συνολικών οργάνων. Στο δημόσιο εδώ πρωτοπόρο είναι, είναι η εκπαίδευση του Υπουργείου Παιδείας, όπου εφαρμόζεται για πρώτη φορά η ηλεκτρονική ψηφοφορία στις αρχικές θέσεις για τα υπηρεσιακά συμβούλια. Τώρα, σε αυτά τα ζητήματα έρχονται να προσθεθούν και τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει και ολόκληρη η ελληνική κοινωνία, στην εκπαίδευση, γύρω στην υγεία. Και όλα αυτά γιατί στις συνθήκες που βιώνουμε, η κυβέρνηση αντί να αποφασίζει με γνώμονα τις ανάγκες του λαού, αποφασίζει με βάση το κόστος και τα οικονομικά συμφέροντα των μεγαλοεπιχειρηματιών. Καθημερινά βιώνουμε την ταλαιπωρία και την κορυφαία της τηλεκπαίδευσης με συστήματα που λειτουργούν και εξοπλισμό που δεν επαρκεί. Και όλα αυτά, ενώ οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς, οι μαθητές, ήδη από την αρχή της σχολικής χρονιάς διεκδίξαν περισσότερες αίθουσες, περισσότερες δασκάλους, ώστε να μείνουν τα σχολεία ασφαλή και ανοιχτά. Μας ζητούν λοιπόν να πειθαρχήσουμε, να κλείσουμε τα στόματά μας, να το βουλώσουμε, να μην αντιδρούμε την ίδια ώρα που αυτοί εκμεταλλευόμενοι την πανδημία περνούν ένα οριμαχικό μέτρο για να υλοποιήσουν τα σχέδιά τους που χρόνια ήταν στα δικά τους σιρτάρια και στα σιρτάρια των εργοδοτών. Μας ζητάνε να μείνουμε σιωπηλοί, κλειδωμένοι, ενώ αυτοί θα παίρνουν μέτρα που καμιά σχέση δεν έχουν με την πανδημία, ενώ θα επιτίθονται και θα ξεθεμελιώνουν δικαιώματα και κατακτήσεις δεκατιών. Δεν θα τους κάνουμε τη χάρη. Με πειθαρχημένη ανυπαρκοή, με οργανωμένη πειθαρχία, με απόλυτη τήρηση των κανόνων υγιεινής, θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε, να βάζουμε εμπόδια σε αυτή την αντιλιακή πολιτική και να απαιτούμε επιπλέον μέτρα για την προστασία του λαού. Καλούμε όλο τον κόσμο να συμμετέχει στην απεργία στις 26 του Νοέμβρη.